Ζωήν την κοίσασαν εκειοφόρησας. Αγνήν Θεομήτωρα, Θεόφρονάνα, δύο προσλήξην ουράνιον. Εν θα εφρενωμένον, κατοικία εν δόξη, χέρουσαν ειν μετέστη, της τιμώσης εώθω. Πτεσμάτων ετουμένη λασμών, αη μακάριστε. Προγόνων Χριστού, την μνήμη εορτάσομεν, την τούτον πιστός ετούμενη βοήθειαν, τουρίσθηνε απαντάς από πάσης θλίψεως τους κράζοντας. Ο Θεός γεννούμε θυμών, ο τούτους δόξα σας ως ευδόκησας. Χαίρουσα μετέστης προς την ζωή, ανά ως περμήτηρ της τεκούσης των ποιητήν, όθεν τους τιμώντας την θείαν κοιμήσιν σου, χαράς της αθανάτου μετόχους πίσω. Η Αγία Άννα η Θεοπρομήτωρ, η μήτυρ της υπεραγίας Θεοτόκου. Η οφθαλμή Κυρίου επιδικαίους και τα ότα αυτού εις δέησιν αυτών, αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έσκυψε στη γη και θέλησε να σώσει το πλάσμα του, όπως μας λέει ο ιερός Δαμασκηνός. Τότε άκουσε την δέηση των πιστών δούλων του Ιωακήμ και Άννης και αμέσως λύει με την χάρη του την στηρότητα της Άννης. Έτσι η Αγία Άννα γέννησε μία κόρη που όμοιά της ούτε πρωτήτερα είχε γεννηθεί ούτε μελλοντικά πρόκειται να γεννηθεί. Ο Ιωακήμ και η Άννα ήσαν από τους σπάνιους εκείνους Ισραηλίτες που δεν είχαν άλλο πόθο, αλλά ο μόνος πόθος τους ήταν πώς θα κατορθώσουν με τη ζωή τους να ευαρεστήσουν το Θεό. Ένας πόνος όμως τάραζε την ειρήνη της ψυχής τους, το ότι δεν είχαν παιδιά. Γι' αυτό το εκλεκτό αυτό ζευγάρι παρακαλούσε τον Κύριο να τους απαλλάξει από το όνειδος της ατεκνίας και να τους χαρίσει ένα παιδί. Την ημέρα αυτή με την σύλληψη της Αγίας Άννης τερματίζεται η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία χωρίστηκε από τον Θεό δια του θανάτου. Επιπλέον, με την υπερφύσιν τεκνοποίηση αυτής, ο Θεός ανήγγειλε και επιβεβαιώνει το πιο υπερφυές θαύμα της ασπόρου συλλήψεως και της αμόμου γεννήσεως του Χριστού από τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της θεοχαρίτωτης δηλαδή κόρης του Ιωακήμ και της Άννας. Αφού η Αγία Άννα απογαλάκτησε την υπεραγία Θεοτόκο και την αφιέρωσε στο Θεό, αυτή πέρασε την υπόλοιπη ζωή της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες προς τους φτωχούς. Τέλος, ειρηνικά παρέδωσε στο Θεό την ψυχή της,
κληρονομώντας τα αιώνια αγαθά, διότι ο ίδιος ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι οι δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει και η ζωή αιώνιων απελεύσονται. Οι δίκαιοι δηλαδή θα ζουν για πάντα κοντά στο Θεό και θα μεταβούν εκεί για να απολαύσουν την αιώνια ζωή και τα αγαθά του Παραδείσου.